Παρά το φιάσκο με το Παγκρίτιο και το στέγαστρό του με αποκορύφωμα την απώλεια της φιλοξενίας των αγώνων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και την γκάφα της συγχώνευσης Δεπτάη Δεπανάλ με την ακύρωση της απόφασης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, στελέχη της Δημοτικής Αρχής επιχείρησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να στρέψουν αλλού την προσοχή χωρίς να δίνουν καμία πιστική απάντηση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού Κώστας Βαρδαβάς κατέφυγε σε σενάρια συνωμοσίας, εξαπολύοντας λάσπη σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και αιρετούς, έπειτα από την αρχική τοποθέτηση της ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου Αθηνάς Πανάκη. 5 χρόνια τώρα όμως, ο κ. Βαρδαβάς δεν κατάφερε να κάνει το στέγαστρο και χάσαμε 2 πολύ μεγάλους αγώνες που ήταν χάρισμα για την πόλη μας. Αυτό πώς μπορεί να το εξηγήσει? Πολλοί μπορούν να φορούν μάσκα, να φορούν προσωπείο, αλλά δεν μπορούν να κρυφτούν το πραγματικό τους πρόσωπο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε χάσει την πάλη. Το πραγματικό τους πρόσωπο. Αυτό είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Να βγαίνει και να μας λέει τι κλοπέτε, να βάζει και τη φορά με μάσκες. Μα πώς θα επιτρέπετε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Ο κύριος Βαρδαβάς έχει κάνει διάφορες ενέργειες στα ήδη χαρισμένα γήπεδα που του δοθήκανε, στα ήδη χαρισμένα έθιμα έργα που του δοθήκανε. Να πείτε κάτι θέλετε να πείτε, να σας ακούσω ο κόσμος. Να σας ακούσω ο κόσμος. Και ποιο σύστημα θέλει να νουθετήσει τις δημοτικές αρχές της πόλης. Και αφού είδατε λοιπόν ότι ο κύριος Βαρδαβάς δεν μπορούσε να τελειώσει το στέγαστρο, γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ φορτωμένος, δεν έχει μόνο την αντιδημαρχία της αθλητισμού, έχει πολλά άλλα που του έχετε δώσει. Γιατί δεν το αποσυμφορήσετε λίγο από όλα αυτά, να το ξεκουράσετε, να αλλάξετε κάποιος άλλος, μήπως μπορέσει να κάνει το στέγαστρο? Απολαμβάνεται η διοκτησία αυτό που σε εκπομπές γνωστού συστημικού μέσου που εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Μα γιατί δεν λέτε ποιοι τα φτιάξανε? Γιατί δεν λέτε ότι τα παραλάβατε έτοιμα? Και πάση περιπτώσει θα σταματήσει επιτέλους να είναι τσαπαμάγκας. Γιατί αυτό είναι. Ξεχάστε για λίγο, για μια στιγμή, ότι είμαι ο Γιάννης Κουράκης. Πείτε ότι είμαι ένας πολίτης, οποιοδήποτε. Ένας πολίτης που θέτω μια απλή ερώτηση. Η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί χάθηκαν 2 αγώνες σημαντικοί για το Ηράκλειο? 2 αγώνες που θα διαφήμιζαν την πόλη μας. Γιατί όχι 1 ή 2, αλλά 5 χρόνια τώρα δεν έγινε το στέγαστρο? Ξεχάστε φαντασιώσεις περί μέσων περιπολεμικής. Σταματήστε να λειτουργείτε επιπόλαια. Έντονη ήταν η αντίδραση και συμβούλων της αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστική εκείνη της Μαρίας Ξυλούρη, η οποία ζήτησε από τον Κώστα Βαρδαβά να κατονομάσει αυτούς που σύμφωνα με τον ίδιο άφησαν το Παγκρίτιο στην τύχη του. Οι άνθρωποι αυτοί που μιλάνε και μας κάνουν μαθήματα και εντυμότητας και για όποιους θέλω μιλάω. Οι άνθρωποι αυτοί, όχι θα ακούτε, δεν μιλάω σε σας, συγγνώμη. Οι αναφορές Βαρδαβά προκάλεσαν την αντίδραση του Πέτρου Ινιωτάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε για παιχνίδια εις βάρος της πορείας της δύναμης πολιτών. Κάθε μέρα που περνάει από τα ανάμεσα, κάθε συζήτηση και κάθε κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι αποκάλυψη για εσάς το πράγμα. Σας το λέω ότι το εξασφαλίζετε, το έχετε εξασφαλίσει. Αναφορικά τώρα με την γκάφα της συγχώνευσης Δεπτάη Δεπανάλ. Αυτός που δεν επιτρέπεται να λέει ό,τι θέλει είναι η αποκεντρωμένη, είναι συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Και το λέω και αυτή, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω. Η απόφαση είναι απόλυτα και προσέξτε, σκανδαλωδώς εσφαλμένη. Φέρετε ένα θέμα το οποίο δεν ήσασταν καλά προετοιμασμένοι. Δεν έπρεπε να το φέρετε. Δυστυχώς και σήμερα η Δημοτική Αρχή δείχνει ότι δεν μπορεί ούτε συνεργασίες ούτε συνέργειες να κάνει.